Όπως εξηγεί ο υπεύθυνος για την εκλογική διαδικασία Διευθυντής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ. Μπάμπης Πολυζόπουλος, ήδη έχουν καθοριστεί τα εκλογικά τμήματα τα οποία ανέρχονται σε 359, ενώ στα 72 από αυτά θα εφαρμοστεί και το πιλωτικό πρόγραμμα μετάδοσης των αποτελεσμάτων μέσω κινητού, αλλά μόνο για τις περιφερειακές εκλογές. Ήδη από αύριο θα ετοιμαστούν οι εκλογικοί σάκοι για να αποσταλούν στα εκλογικά τμήματα των υφιστάμενων σήμερα καποδιστριακών δήμων. Τα ψηφοδέλτια των περιφερειακών εκλογών έχουν κατατεθεί όλα στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Όσον αφορά τις δημοτικές εκλογές, οι συνδυασμοί θα πρέπει να τα προωθήσουν με δική τους ευθύνη στις έδρες των καποδιστριακών δήμων. Ήδη τα τμήματα έχουν καθοριστεί, είναι 359 και σε 72 από αυτά θα εφαρμοστεί και το πιλωτικό πρόγραμμα με τα κινητά τηλέφωνα, αλλά μόνο για τις περιφερειακές εκλογές και όχι τις δημοτικές. Ήδη από αύριο θα ετοιμάσουμε τους σάκους για να τους αποστείλουμε στα εκλογικά τμήματα των υφισταμένων σήμερα καποδιστριακών δήμων. Δηλαδή θα στείλουμε έναν χωριστό σάκο για τις δημοτικές εκλογές και χωριστό για τις περιφερειακές εκλογές. Τα ψηφοδέλτια των περιφερειακών εκλογών έχουν όλα κατατεθεί και των 8 συνδυασμών και θα μπουν στο σάκο. Αντίθετα, τα ψηφοδέλτια των δημοτικών εκλογών θα προσκομιστούν από τους συνδυασμούς στον οικείο καποδιστριακό δήμο. Ήδη αναμένουμε τα προτυπωμένα τηλεγραφήματα, τα οποία έχουν έρθει με το πόρτα-πόρτα, και έτσι ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία για να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα που πρέπει να μπουν μέσα στο σάκο για να γίνουν οι εκλογές.